Οργισμένοι πολίτες μπλοκάρουν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ και ανάβουν φωτιές. Κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, χιλιάδες Ισραηλινοί απαιτούν το πάγωμα της νομοθετικής ρύθμισης που δίνει στην κυβέρνηση Νετανιάχου τη δυνατότητα παράκαμψης της δικαιοδοσίας του συνταγματικού δικαστηρίου. We went to the Prime Minister's residence and afterwards we got dispersed by the water spray. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αποπομπή του Υπουργού Άμυνας Γκαλάτ, που αντιτάχθηκε στη μεταρρύθμιση και ο οποίος προέρχεται από το κόμμα Λικού του Νετανιάχου. Οι δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με το εξαγριωμένο πλήθος. Χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρες νερού, προσπαθούν να αποθήσουν τους χιλιάδες διαδηλωτές. Η νομοθετική ρύθμιση στοχεύει να αυξήσει τις εξουσίες στους βουλευτές έναντι των δικαστών, την ώρα που ο Νετανιάχου είναι υπόδικο σε υπόθεση διαφθοράς. Η αποπομπή του Υπουργού Άμυνας έγινε μία ημέρα μετά την έκκλησή του για παύση ενός μηνός της διαδικασίας, αν και ο ίδιος τόνισε ότι τα βία επεισόδια υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Λεμάν ביטחון ישראל, למען בנותינו ובנינו. צריך לעצור בעת הזו. הדרך הטובה ביותר להשיג את הרפורמה המאזנת ולמנוע את הקרע בעם היא בהתדיינות ובהשגת הסכמה רחבה ככל האפשר. Εκτός από τον Υπουργό Άμυνας που αντέδρασε, και ο Ισραηλινός Γενικός Πρόξτος στη Νέα Υόρκη παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση τάσεται κατά της δικαστικής αναθεώρησης. Ανι κορέ λε ממשלת ישראל, הליכוד, להתעשת, לעצור את החקיקה ולבוא לדבר איתה. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισακ Χέρτζοκ με χειρή παρέμβαση προέδρεψε την κυβέρνηση να σταματήσει την επίμαχη δικαστική αναθεώρηση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους για τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ παρέλυσε σήμερα καθώς προκηρύχθηκε γενική απεργία, την ώρα που καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.